Panagia, Vespina, Teotoce, Azi Angelii și Arhanghelii, Apostolul Judecat, Sirascalii te Patere te Hristie, Osii te Martire și Calos, Atmitande te Stefanofende, Fiite te Prezvia în Cuele Fine și Sosimene te Psihat Imon. Και λυπή των ανθρώπων δεν μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, λέγει το Πνεύμα του Άγιον. Δόξα εις τον Θεό, δόξα εις τον Πατέρα, εις τον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και αδερέτου Τριάδη. Εδεσιμότατοι αδελφοί και πατέρες, ευσεβές ακροατήριον, είναι πρέπον, είναι δίκαιον, άμα την ενάρξη της ομιλίας ταύτης, να αναπέμψουμε ευχαριστίαν στην Αγία Τριάδα, η οποία και πάλι μας αξιώνει να εμφανιστούμε από το ερούτου του άμβονος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ως ταπεινός λειτουργός του Θεού Κηρύγματος εμφανίζομαι επάνω εις το ρόν του τον άμβονα. Θα ενθυμίστε προτεσσάρων ακριβώς ετών με ηλέησε ο Θεός να κάνω μία σειρά εσπερινών κηρυγμάτων τας Κυριακάς κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την σειρά εκείνη των κηρυγμάτων παρακολούθησε πολύς ευσεβής λαός των Αθηνών. Και πάλι ευρισκόμαθα εις τον άμβονα τούτο. Η ώρα αυτή του κηρύγματος δεν είναι μία συνηθισμένη ώρα. Δεν είναι μία ώρα όπως είναι η ώρα κατά την οποία παρακολουθεί κανείς μία ωραία διάλεξη. Η ώρα του κηρύγματος δεν είναι ώρα ενός ωραίου θεάματος. Η ώρα του κηρύγματος δεν έχει καμία σχέση με κοσμικά συγκεντρώσεις. Η ώρα αυτή είναι ιερά. Η ώρα αυτή επιβάλλει υποχρεώσεις. Δια την ώρα αυτή που ευρισκόμεθα εδώ εις τον ναό, θα δώσουμε αγαπητοί λόγον εις τον Θεό. Θα δώσω λόγο και εγώ ως ερωκήρυκας, θα δώσετε και εσείς λόγον ως ακροάτε. Η ώρα αυτή είναι γεμάτη μυστήριο. Η ώρα αυτή είναι γεμάτη ευθύνας. Ευθύνας έχετε εσείς οι ακροάτε. Ευθύνας έχω εγώ ο ερωκήρυξης. Και εσείς μένει ακροατέ, ποιας ευθύνας, ποια καθήκοντα και υποχρεώσεις έχετε απέναντι της ακροάσεως του Θείου Λόγου. Επ' αυτού, ας ακούσουμε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, του οποίου την Ιεράν Μνήμη εορτάζει σήμερα η Αγία ημών Εκκλησία. Σε μια ομιλία που έκανε εις την Θεσσαλονίκη ο Άγιος αυτός Ιεράρχης, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε μια θαυμασία ομιλία περί κηρύγματος, λέγει τα εξής, ότι όσοι πηγαίνουν εις το κήρυγμα δεν πρέπει να είναι απλώς φιλοθεάμονες. Ότι όσοι πηγαίνουν στο κήρυγμα πρέπει να αισθάνονται μια χαρά και αγαλίαση. Μια χαρά και αγαλίαση όχι σαρκική, μια χαρά και αγαλίαση πνευματική. Σαν τη χαρά αυτή, σαν τη χαρά εκείνη περί της οποίας λέγει ο Ψαλμωδός. Απ' έξω εδώ εις τον ναό υπάρχει ένα ωραίο ρητό που το πρωί έριψα μια ματιά επάνω στον ναό και μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση. Σε άλλους ναούς είναι γραμμένο ως φοβερός ο τόπος ούτος. Απ' έξω όμως από τον ναό της Αγίας Τριάδος είδα μια θαυμασία εκλογή ενός ρητού, η οποία λέγει «Η φρόντιν,
Ευχαριστήθηκα. Πολλές φορές είναι ο κόσμος αυτός. Η φράντη λέγει. Επί της ρηκώσει. Η ρηκώσιμη εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα. Ιστάντηκα χαρά και αγαλίασε όταν μου είπαν ότι να πάμε εις τον ναό. Δεν λατρεύσουμε τον Θεό, δεν ακούσουμε τον λόγο του Θεού. Όπως άλλοι αισθάνονται χαρά. Οι κοσμικοί άνθρωποι όταν τρέχουν στα γλέντια, στα διασκεδάσεις, στα κέντρα της ψυχαγωγίας, στα σποτοσφορικά συναντήσεις ή στα θέατρα και κινηματογράφους, μια τέτοια μια χαρά ανάλογο, ανώτερη χαρά πρέπει να αισθάνεται όταν πηγαίνουμε εις τον Θεό, δι' να λατρεύσουμε τον Θεό, δι' να ακούσουμε τον λόγο του Θεού. Η φράνθη, επί της ηρικώσιμη, εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα. Αυτός που ακούει τον λόγο του Θεού πρέπει να αισθάνεται μια χαρά και αγαλίαση. Όσα να ανοίγουν οι ουρανοί και να λύει ο Θεός ο Παντοκράτορας. Αυτός που ακούει τον λόγο του Θεού πρέπει να έχει όρεξη, πνευματική όρεξη. Να έχει πείνα, να πεινάει τον λόγο του Θεού. Διότι ο λόγος του Θεού, όπως έλεγα το πρωί εδώ στην Εκκλησία, είναι ο άρτος των αγγέλων, με τον οποίο τρέφονται ψυχέ Θεών πεινώσε. Αυτός που έρχεται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου πρέπει να έχει αποστολικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο αυτός να έρχεται στην Εκκλησία, αλλά και άλλος να παρασύρει στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτός που έρχεται, που είναι ακροατής του Θεού κήρυγματος, λέγει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν πρέπει, εδώ είναι το σπουδαιότερο, εδώ είναι το κουμπί, εδώ είναι το κλειδί, εδώ αποτυγχάνομαι. Λέγει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οποίου το ερωλήψερον φυλάσσει η πόλη Θεσσαλονίκης. Λέγει ότι αυτός που ακούει τον λόγο του Θεού δεν πρέπει μόνο να ακούει τον λόγο του Θεού, αλλά κάτι άλλο, να υπακούει τον λόγο του Θεού. Όχι μόνο να ακούει, αλλά να υπακούει τον λόγο του Θεού. Και αυτές μεν είναι υποχρεώσεις. Κι αν ακόμα, προχωρεί ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, κι αν ακόμα αυτός που ευρίσκεται πάνω στον άμβονα, δεν είναι κανένας Άγιος, δεν είναι όσιος, δεν έχει φτάσει εις ύψος τελειότητος, κι αν ακόμα αυτός ο κηρύττων έχει ελλείψεις και ατελείας, και πάλι να ακροατέ, πρέπει να ακούν το λόγο του Θεού, εφόσον είτε ο λόγος του Θεού είναι σύμφωνος με την Ορθόδοξη πίστη, και να εφαρμόζουν εκείνα τα οποία ακούν εκ του Θείου άμβονος. Ευθύνας λοιπόν, αγαπητοί μου, έχετε όσοι ευρίσκεστε εις τον ναό αυτόν. Αλλά ευθύνας έχει και ο Ιεροκήρυκας. Ποιο ευθύνεται το Ιεροκήρυκος? Η ευθύνη του Ιεροκήρυκος είναι διότι είμαι υποχρεωμένος να δείξω, να σας δείξω τον ουρανόν. Είμαι υποχρεωμένος να κηρύξω άνω σχόμετας καρδίας. Είμαι υποχρεωμένος να σύπω μέσα εις τον κόσμο αυτών των κοσμικών ενδιαφερόντων. Να είπω μάθρα μάθρα με ρημνάς και τυρβάζεις περί πολλά ενός δέστη κρύα. Είμαι υποχρεωμένος να σας είπω ότι ουκέχαμε νοδεμένους σαν πόλη, αλλά την μέλος να επιζητούμε. Είμαι υποχρεωμένος να σας δείξω την άνω Ιερουσαλήμ. Εάν είναι ωραίο να κατοικεί κανείς εδώ στην επίγειον πατρίδα, στην πρωτεύουσα ή στην πόλη, πολύ ωραιότερο είναι εκτός της πόλεως αυτής, εκτός των πόλων αυτή που θα γίνουν γης μαδιάν, υπάρχει άλλη πόλη, η πόλη σε άλλο Ιερουσαλήμ, περί της οποίας λελάνεται σαφώς εν διερά αποκαλύψη. Η ιερά πόλη με τους 12 πυλώνας, με τη θαυμασία πλατεία, με τη μουσική των αγγέλων, δεν είναι αυτά μύθη, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία είδε ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως. Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος να σας δείξω την άνω Ιερουσαλήμ και να σας είπω εμπρός αδέρφια, μπρος προχωρείτε, φτάσατε την άνω Ιερουσαλήμ. Είμαι ακόμα υποχρεωμένος να σας δείξω τους δρόμους που οδηγούν στην άνω Ιερουσαλήμ. Και ποιοι είναι οι δρόμοι που οδηγούν στην άνω Ιερουσαλήμ? Οι δρόμοι που οδηγούν στην άνω Ιερουσαλήμ κατά τη διδασκαλία των πατέρων είναι δύο. Ή ο ένας ή ο άλλος. Ο ένας δρόμος που σε φτιάνει ουρανοδρόμων και βαδίζεις και γίνεσαι τρόπον την απείραυλος πνευματικός και φτάνεις πέρα από τα άστρα μέχρι, διότι μέσα εις το άφυρον, εις το σύμπαν αυτόν το μυστηριώδης, περνάς τον πρώτον ουρανόν, τον τρίτον δεύτερον ουρανόν, τον τρίτον ουρανόν και φτάνεις μέχρι τον θρόνο του Θεού εις την άνω Ιερουσαλήμ. Ο δρόμος λοιπόν που σε φτιάνει ουρανοδρόμων πνευματικών πύραυλων και φτάνεις μέχρι τον θρόνο του Θεού, ο δρόμος, αγαπητοί μου, ο ένας δρόμος είναι. Δεν είναι δίμας ένας δρόμος. Όχι. Ο ένας δρόμος είναι
όπως οι δρόμοι έχουν επιγραφάς, και ο ένας δρόμος που οδηγεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ, τη βασιλεία του Θεού, την ακατάλητον και αιωνίαν, όπου χωρεί αγγέλων και αρχαγγέλων, ψάλλους αιωνίως, αλληλούια. Ο ένας δρόμος που κατευθύνει προς την Άνω Ιερουσαλήμ φέρει μια επιγραφή. Είναι η οδός της αυτής αθωότητος. Ποιοι βαδίζουν τον δρόμο αυτόν της αθωότητος? Είναι τα μακάρια εκείνα πνεύματα. Είναι τα νήπια, τα αθώα νήπια. Όσα επρόλαβαν να βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα νήπια αυτά που ευλαβείς γονείς επρόλαβαν και βάπτισαν. Και μικρά-μικρά, προτού ακόμα να ψελίσουν, προτού ακόμα να πούν τη λέξη μαμά, προτού να πούν τη λέξη πατέρα, προτού να κάνουν το σταυρό τους, αυτά μικρά αγγελούδια ευστερούγησαν μέσα από τα σπίτια. Αυτά ευάδισαν την οδόν της αθωότητος, απειλαγμένα προσωπικών αμαρτιών. Πτερωτοί άγγελοι ανέβησαν επάνω στους ουρανούς και κοντά στους αγγέλους και αρχαγγέλους σχηματίζουν άλλων κύκλων, ουράνιων κύκλων, για να ψάλουν αιωνίως το δόξα εν υψίστης. Η μία οδός είναι η οδός της αθωότητος, που ευάδισαν και βαδίζουν τα νήπια. Αλλά εκτός της οδού αυτής, η οποία δεν είναι δι' μας, υπάρχει μια άλλη οδός. Είναι η οδός της μετανοίας. Είναι δι' μας όλους. Όσοι έχουμε περάσει, όσοι δίλθαμε από το έκτον έτος, από το πέμπτον έτος, από το τέταρτον έτος, διότι τώρα όπως κατήντησε η γενεά μας, διαφθορμένη, όπως το παπί, όπως το παπί, για να μιλήσω προαπλοϊκά, όπως το παπί μόλις γεννηθεί πέφτει αμέσως στο νερό, έτσι και το παιδί μόλις πέσει από την κοιλιά της μάνας του, σε ολίγο διάστημα πέφτει αμέσως μέσα στην αμαρτία και μέσα στην διαφορά. Όσοι λέω περάσαν το τρίτο έτος ηλικίας και έφτασαν και πέρασαν τα χρόνια, πέραν από αυτούς, για αυτούς όλους δεν υπάρχει πλέον άλλη οδός. Δεν είναι πλέον δι' αυτούς βατή η οδός της αθότητος. Μία είναι η οδός η οποία οδηγεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Και η οδός η οποία οδηγεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ, που πρέπει όλοι μας να βαδίσουμε. Και κλήρος και λαός, και επίσκοποι και πατριάρχε, και μοναχοί και μοναχοί και πάντες, και Άγιος Αντώνιος ακόμη να γίνεις. Και Άγιος Αντώνιος ακόμη να γίνεις. 80 χρόνια να ζήσεις στην έρημον, να τρως ψωμί, να τρως χόρτα άγρια και φίνικας και λίγο νερό από τον Νείλο ποταμό, και αν ακόμα φάσεις τα ύψη του Μεγάλου Αντωνίου. Και πάλι ο Αντώνιος, όταν πλησίασε το τέλος της ζωής του, όταν έγινε 105 ετών και μαζεύτηκαν κοντά του οι μαθητές, ξέρετε τι έλεγε? Σας παρακαλώ πολύ, πλησιάζει ο ετάζων, πλησιάζει ο κριτής μου, πλησιάζει μέλουσα κρίσης. Και τι έλεγε? Παρακαλέσετε να δώσει ο Θεός μετάνοιαν εις τον αμαρτωλόν Αντώνιο. Εάν λοιπόν ένας Αντώνιος που έζησε 80 έτη στην έρημον, άγγελος επίγειος, παρακάλει τους μαθητάς του να δώσει μετάνοιαν, τι να είπε για τον εαυτό μου, τι να είπε για σας, τι να είπε για τον κόσμο αυτόν της διαφθοράς? Μία είναι οδός, δεν υπάρχει άλλη, στενή, ανάντης, ανηφορική, προς τα Άνω, προς την Άνω Ιερουσαλήμ, η οδός της μετανοίας. Εμπρός, εμπρός, πορεύεστε, αδελφοί μου στην αμαρτωλή, εμπρός, πορεύεστε την οδόν αυτή της μετανοίας. Στην οδόν της μετανοίας αυτής, στην αρχή της οδού της μετανοίας, στέκονται μεγάλα πνεύματα. Στέκεται ο Ερεμίας ο προφήτης, στέκεται ο Ισαΐας, ο μέγας αυτός προφήτης, στέκονται οι πατριάρχοι και οι άλλοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Προφαντός όμως στην αρχή της οδού αυτού στέκεται ο Ιωάννης ο πρόδρομος και φωνάζει, μετανοείται. Αλλά περισσότερο από τον Ισαΐα, περισσότερο από την Ιερεμία, περισσότερο από τα μεγάλα πνεύματα της Παλαιάς Διαθήκης, περισσότερο από το άστρο της Αυγής, όπως είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, περισσότερο από όλους αυτούς, με φωνή υγείασε τα πανάχρωντα του χείλη. Εάν μου είπετε ποια είναι η τελευταία λέξη του Θεού ανθρώπου, θα σας υποτετέλεστε. Εάν είπε όμως, μου είπετε ποια είναι η τελευταία λέξη του Ιησού Χριστού, πώς αγίασε τα πανάχρωντα του χείλη. Όταν εξήλθε εις των δημόσιων βίων, η πρώτη λέξη που εξήλθε από τα χείλη του Ιησού ανθρώπου, μια λέξη γεμάτη μυστήριων, μια λέξη που είναι το φάρμακο της πασχούς ανθρωπότητος, μια λέξη που δεν βρίσκω άλλη, εις πλάτος, εις μήκος, εις βάθος, μια λέξη η οποία είναι το μόνο φάρμακο δια το οποίο ο ανθρωπότης μπορεί να αναδοθεί, ή μια λέξη είναι αυτή, μετανοείται, είπε ο Κύριος. Και πάντοτε με το κήρυγμα της μετανοίας είναι ενδεδειγμένο. Αλλά προπαντός, τώρα που μπήκαμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τώρα που μπήκαμε στην περίοδο αυτή, τώρα προπαντός πρέπει η Εκκλησία να εντείνει τις δυνάμεις της,
Και να κηρύξουμε όλη την φλόγα, με όλη την δύναμή μας. Να κηρύξουμε το μετανοείτε εις τον ελληνικό λαό, εις πάσα ψυχή. Άλλωστε, όλα αυτά τα βιβλία ήταν εκτίμητα. Ο Εσπερινός, η παράκληση, τα τροπάρια του Τριωδίου, τα αναγνώσματα τερά, όλα μας διδάσκουν το μετανοείτε. Το πρωί η Εκκλησία μας έψαλε. Της μετανοίας σπήλας άνοιξον τα σπήλας μετανοίας ζωδότα. Ο μεγάλος κανόν που συνέγραψε ο Ανδρέας ο Κρήτης πριν μετανοίας ομιλεί και όλος εγγένει, όλα εγγένει τα τροπάρια μας φωνάζουν το μετανοείτε. Αλλά τι είναι αυτή η μετάνοια? Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια. Η μετάνοια είναι μυστήριο. Η μετάνοια αρχίζει από αρχίζει. Από την ώρα που αρχίζει η συνείδησή σου να σε κεντάει και να λες τι έπραξε. Η μετάνοια αρχίζει, προχωρεί όταν η καρδιά συγκινείται. Η μετάνοια προχωρεί ακόμη περισσότερο όταν δάκρυα έρθουν στα μάτια σου. Η μετάνοια προχωρεί ακόμη και λες άρθ πλέον. Σταμάτα. Η μετάνοια ακόμα προχωρεί. Είναι ατελής η μετάνοια. Η μετάνοια κάτι μας στους Ορθοδόξους δεν είναι να πάνε να τα πεις στην εικόνα όπως λέγουν οι Προτεστάντες. Δεν είναι να απλώς να εξομολογηθείς εις τα λαγκάδια και εις τα βουνά όπως λέει ο Κρυστάλλης ο ποιητής που να πω τον πόνο μου. Όχι. Η μετάνοια προχωρεί. Η μετάνοια αν είσαι ταπεινός, αν είσαι Ορθόδοξος, αν πιστεύεις εις τον Εσταυρωμένο, πρέπει να πάει να βρεις τον παπά, τον ιερέα, οποιοδήποτε και να είναι. Άπλωσε το πετραχύλι του, είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Το πετραχύλι του ιερέως, το οποίο να πλούται επάνω εις των αμαρτωλών, είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Και οσανδήποτε αμαρτήματα και να έχεις, θα πλύνεις. Είναι το πλυντήριο του ουρανού. Όποιος δεν πιστεύει, ας μην ξεμολογηθεί. Όποιος όμως πιστεύει, εις εκείνον ο οποίος έρεται στα αμαρτία στον κόσμο. Ο οποίος εθέσπισε το μυστήριο της θείας εξομολογήσεως, αυτός θα πορευτεί. Δεν λοιπόν μετάνοια να απλώς να λες ότι ήμαρτον. Δεν απλώς τα δάκρυά σου. Δεν απλώς να εξομολογήσεις εις τον γειτονά σου τα αμαρτήματά σου. Δεν απλώς μια αποκατάσταση της τιμής του άλλου και υπολείψεως εάν είσαι κοφάντησες. Δεν απλώς ικανοποίηση της αδικίας, αλλά είναι να γοναστήσεις μπροστά εκεί, εις το βήμα, όπως η Μαγδαλένη, όπως η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία που εγονάτισε μπροστά στο ζωστημά και ταπεινώθηκε και δάκρυσε επί της γης. Μετάνοια. Προχωρώ. Προχωρώ. Μετάνοια τι είναι? Είναι θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα. Ομιλάν περί θαυμάτων. Τα παραδέχουν. Πιστεύω σε θαύματα. Δεν πιστεύω μόνο σε εκμελετάς των θαυμάτων. Δεν πιστεύω σε ονοματιστάς και ονοματιστρίας που εγέμισε η Ελλάς. Όσο πιστεύω στα πραγματικά θαύματα. Αλλά πέρα από τα θαύματα, τα φυσικά θαύματα, τα ορατά θαύματα. Εάν με ρωτήσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα, είναι το θαύμα της μετανοίας. Προχωρώ ακόμη και από αυτήν την δημιουργία, την λυκή δημιουργία, είναι ανώτερο το θαύμα, είναι ανώτερο η μετάνοια, γιατί η μετάνοια είναι υπερδημιουργία, είναι κάτι ανώτερο. Διότι η μεν δημιουργία είναι το είναι. Το είναι η ύλη, είναι το ορατόν. Ενώ η μετάνοια είναι το εφήνε, το ευζήνε Χριστό Ιησού το σωτηρήμον. Γι' αυτό η μετάνοια είναι από τα σπανιότερα θαύματα. Από τα σπανιότερα θαύματα. Και λέγουν η προφητεία του κοσμάτου ετωλού και λέγουν τα Άγια Βιβλία και λέγει η Αποκάλυψη. Αποκάλυψη. Ότι όσο περνούν οι αιώνες, παραδείγματα μετανοίας θα σπανίζουν. Θα είναι σπάνιο πράγμα. Ευκολότερο να βρεις διαμάτι, να βρεις σπάνιο πράγμα, παρά να βρεις μετάνοια αληθώς μετανοούντα. Στην εποχή μας, μη βλέπετε, όταν τελείται, ψάλλονται χαιρετισμοί, οι άλλοι έκτακτος ακολουθία πλημμυρίζουν οι ναοί. Αλλά από τους, μη φανεί υπερβολικό αυτό το οποίο θα είπω, από τους χιλίους χριστιανούς που εκκλησιάζονται σήμερα, από τους χιλίους ανθρώπους γενικώς, αμφιβάλλω, εάν υπάρχει ένας μετανόν, ένας πραγματικός μετανόν. Είμαστε γενεά σκολιά και διαστραμμένοι. Είμαστε γενεά ανθρώπων οι οποίοι, όπως λέγει η Αποκάλυψη, ού μετανοούσι, δεν μετανοούν.
εκ των έργων αυτών. Και επειδή ακριβώς την εποχή μας έχουμε μπροστά μας τον τύπο του αμετανοήτου ανθρώπου, δι' αυτό θα σας παρακαλέσω, δι' αυτό απόψε το υπόλοιπο του κηρύγματος δεν θα ασχοληθώ με την ψυχολογία, με τη φύση του μετανοούντος χριστιανού. Δεν θα σας παρουσιάσω τα γνωρίσματα του μετανοούντος χριστιανού. Αλλά θα προσπαθήσω να ζωγραφίσω μπροστά στα μάτια σας την εικόνα του αμετανοήτου. Θα κρεμάσω μπροστά στα μάτια σας την εικόνα του ανθρώπου του μετανοήτου. Θα σας περιγράψω τα γνωρίσματά του. Και θα σας παρακαλέσω απόψε, όταν διαλυθούμε, να ρίψουμε όλοι μια ματιά στην εικόνα αυτή και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, μήπως και εμείς έχουμε τα γνωρίσματα των μετανοήτων, όπου του όλοι. Εάν ήμουν ζωγράφος, εάν είχα χρώματα, δεν θα ομιλούσα δια της γλώσσης, αλλά θα προσθέσα μπροστά σας μια άλλη εικόνα, την εικόνα του μετανοούντος διαχρωστήρως. Ας με βοηθήσει ο Κύριος, η Παναγία Θεοτόκος και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Κύριος της Μετανοίας, να μπορέσω μπροστά στα μάτια σας να σας δώσω την εικόνα του μετανοήτου ανθρώπου. Ποιος είναι μετανόητος? Ποιος λέγεται αμετανόητος? Ο μετανόητος είναι ο ανέστητος. Ο ανέστητος, ο ηθικός και θρησκευτικός ανέστητος. Μα τι θα πει ο ηθικός και θρησκευτικός ανέστητος? Αδελφοί μου, για να εννοήσετε αυτό που λέγω, ότι ο αμετανόητος είναι ηθικός και θρησκευτικός ανέστητος, πρέπει να λάβετε υπόψη το μυστήριο της αμαρτίας. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, στην αρχή προχωρεί σιγά σιγά και δειράει στον άνθρωπο. Όταν για πρώτη φορά ο άνθρωπος διαπράξει το κακό, έχει μια τρικυμία μέσα στην ψυχή του. Όταν για πρώτη φορά παραβεί τον ηθικό νόμο, τον κεντάει σκορπιός, τον κεντάει η φωνή της συνειδήσεως. Αμαρτωλέ που φύγεις. Αλλά όταν το κακό το κάνει και δεύτερη φορά, χαμηλώνει η φωνή, ασθενεί η φωνή. Όταν το κακό το κάνει 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, 10 φορές, επαναλαμβάνει το κακό, τότε πλέον η φωνή αυτή ασθενεί. Ασθενεί συνεχώς. Έχετε παρατηρήσει όσοι από εσάς κατάγεστε, γιατί εδώ η Αθήνα είναι κόλασης. Αφήστε με τα χωργελάκια, θα τιμωρηθούμε. Θα τιμωρηθούμε. Θα έρθει νύχτα, δεν είμαι προφήτης ούτε ως προφήτου. Άπαγε. Παναγία δέσποινα φίλε για τον κόσμο. Θα έρθει μέρα όμως νύχτα που θα αδειάσει μέσα σε ένα μερονύχτη η Αθήνα. Κι όσοι προλάβουν να περάσουν τον ισθμό. Λοιπόν, όσοι είστε από χωριά, χωριά μικρά, όταν είναι ησυχία έξω στην ύπαιθρο και το φανταράκι απλώνει το φως του και δεν ακούετε τίποτα, τα μεσάνυχτα είδατε πως ακούετε το λάλημα του πετινού, πως ακούετε ο πετινός όταν λαλάει ξυπνητήρι της νύχτας. Όταν όμως φυσάει άνεμος σποδρός και σπάει τα κλαδιά, τότε όχι ένας πετινός, χίλιοι πετινοί να λαλούνε, δεν ακούεις τίποτα. Για να ακουστεί η φωνή της συνειδησεώς σου πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Όταν δεν υπάρχει ηρεμία, αλλά υπάρχει κυκλών, θύελα παθών, τότε μέσα στην θύλα των παθών ο αλέκτορ αυτός της μετανοίας σιγά. Δεν ακούεται. Όταν λοιπόν επαναλαμβάνεις την αμαρτία, σιγά σιγά η φωνή της συνειδησεώς σταματάει. Σβικραίνει, εξαλείπεται. Δεν θα σας δώσω ακόμη ένα άλλο παράδειγμα. Εάν κρατήσω στα χέρια μου, εάν έχω εδώ πάνω, εάν πάρω εδώ πέρα και βάλω απάνω ένα κάρβουνα αναμένο και σας πω, ποιος από εσάς ξαπλώνει το χεράκι του να βάλει το κάρβουνο? Εάν πω στους πατέρας, δεν ξαπλώνουν. Εάν πω στους άντρας, δεν ξαπλώνουν. Αν πω στις γυναίκες, κανένα εδώ μέσα που είστε όσοι είστε, κανείς δεν ξαπλώνει το χεράκι του να βάλει απάνω εδώ στην παλάμη του
τον άνθρακα, το κάρβουνο τον αμένο. Γιατί επιδερμίδα μόν, αμέσως θα διαμαρτυρηθεί. Κι όμως, αδελφοί, κι όμως. Είδα εγώ άνθρωπο που κρατούσε στην παλάμη του κάρβουνο αναμένο. Μάλιστα. Είδα άνθρωπο ηλικίας 60 έως 70 ετών, άνθρωπο βασανισμένο, άνθρωπο σκαφιά, άνθρωπο που εργάζεται το σκυρά τη γη με την αξίνη, και είχαν γίνει τα χέρια του κάρβου. Και μικρά εμείς παιδιά τον βλέπαμε και έβαζε επάνω, μας απειλούσε μικρά παιδιά και μας έλεγε να σας βάλω κάρβουνο και φεύγαμε δρομέι. Και αυτός ο γέρος ερχόταν και έπιανε και έβανε μέσα με τη μασά, έβανε πάνω στην παλάμη του κάρβουνο αναμένο και δεν το αισθάνε το. Διότι είχε σκυρινθεί πλέον, το δέρμα είναι σκυρό και δεν το αισθάνε το. Ε, αδερφοί μου, κάρβουνο αναμένο είναι η αμαρτία. Όταν είσαι κόρη αγνή, όταν είσαι νέος αγνός, όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν έπεσες μέσα στην αμαρτία, αισθάνεσαι σαν να σταγγίζει κάρβουνο. Αλλά όταν όμως εργάζεται την αμαρτία, τότε θα γίνεις παχύδερμο. Τότε η επιδερμή σου, η πνευματική επιδερμή σου θα σκυρίνεται. Θα αποκτήσει σκληρόν καρδία. Και τότε όχι ένα κάρβουνο, 10 κάρβουνα, όλα τα κάρβουνα της κολάσεως να πέσουν επάνω, δεν τα αισθάνεσαι πλέον. Η αμαρτία μεθάει τον άνθρωπο. Η αμαρτία τον άνθρωπο τον φέρει σε μια κατάσταση που λέγουν οι πατέρες την κατάσταση της πορώσεως. Ή ακόμα, αν θέλετε ακόμα ένα τρίτο παράδειγμα, η αμαρτία πώς μοιάζει. Όποιος έχει τα αυτιά του εντάξει, αυτός ακούει τον ελάχιστο κρότο. Ή αν πάει στην ακρογιαλιά, θα ακούσει τον ήχο, τον κρότο, τον ελαφρό κρότο, το φλίσβο των κυμάτων, τον ήχο που κάνουν τα κύματα. Ή αν πάει μες στο δάσος, αυτός που έχει τα αυτιά του εντάξει, την ακοή του εντάξει, θα ακούσει ακόμα και τον ήχο που κάνουν τα φύλλα όταν πέφτουν. Και τα φύλλα ακόμα όταν πέφτουν από το δέντρο κάνουν κάποιο ήχο ελαφρών. Αυτό τον ήχο τον ακούει αυτός που έχει το αυτί του εντάξει. Εάν όμως δεν έχει αυτιά, έχει μεν αυτιά, αλλά είναι η ακοή του καταστραμμένη, τότε. Δεν πας απ' έξω από το δωμάτιό του να χτυπάς. Ο άλλος που έχει το αυτί του μόλις χτυπήσει το κουδούνι αμέσως σηκώνεται. Απλώς μόλις χτυπήσει το κουδούνι τρέχει. Ο άλλος όμως η γριά που κοιμάται μέσα ή ο γέρος ή ο και ο άνθρωπος ο άλλος που πίσω είναι κουφός, όσο και να το χτυπάς δεν ανοίγει την πόρτα. Ή αν πάει έξω, αυτός που έχει κατεστραμμένη την ακοή του, και αν ακόμα κατρακυλάνε, όχι πετραδάκια να ρίξεις, και αν ακόμα εάν από εδώ πέρα ρίξει ένα πετραδάκι και πέσει κάτω, θα το ακούσετε όλοι. Ή αν όμως υπάρχει εδώ μέσα ένας κουφός, και αν ακόμα ρίψω ένα βράχο να ρίψω, να καταχυλάνε κοτόνια, τίποτε να ακούει. Αυτό ακριβώς είναι και ο αμαρτωλός. Αυτιά έχει, ακούει, ακούσετε και ούκα ακούσετε. Δεν ακούει, ο αμαρτωλός είναι κοφός. Δυστυχής είναι ο κοφός. Αν και λέει κάπου μια προφητεία, θα έρθουν χρόνια που θα λέτε ευτυχισμένοι αυτοί που δεν έχουν μάτια για να μην βλέπουν και ευτυχισμένοι αυτοί που δεν έχουν αυτιά να μην ακούνε. Δυστυχισμένος λοιπόν θεωρείται ο κοφός, αλλά πιο δυστυχισμένος είναι ο άλλος ο οποίος δεν ακούει τον ήχο, την φωνή του Αγίου Πνεύματος, τις φωνές. Γιατί αδελφοί μου, μέχρι όταν πεθάνομε ακούνται γύρω μας, πω, τι φωνές ακούνται, τι φωνές, από το πρωί μέχρι τη νύχτα, όλο το μερονύχτη, αν είχαμε τρόπον τεινά ένα μυστικό ραδιόφωνο, όχι αυτά τα ραδιόφωνα της γης, αλλά ένα μυστικό ραδιόφωνο, δεν θα πιάναμε το Λονδίνο και τον Ουάσιγκτον και την Μόσχα, δεν ξέρω και πού αλλού, αλλά αν είχαμε ένα μυστικό ραδιόφωνο και ερχόμαστε σε επαφή με τον μπομπον του ουρανού, δεν περνάει δευτερόλεπτο. Που ακούω μας, γύρω μας ακούνται φωνές μυστικές. Και όλες οι φωνές αυτές οι μυστικές, τι μας κάνουν οι φωνές αυτές τις μυστικές, μας φωνάζουν μετανοεί. Ποιες φωνές είναι αυτές, φωνές, φωνές, μάλιστα. Ο αμαρτωλός, ο μετανόητος, ο ανάστητος. Δεν ακούει φωνάς. Δεν ακούει πρώτα την πρώτη φωνή. Δεν ακούει την φωνή που λέγεται κοινή γνώμη. Είναι μεγάλο πράγμα η κοινή γνώμη. Γιατί αδερφοί μου, όσο διαφθαρμένη και να είναι η κοινωνία δεν μπορεί η κοινωνία να στεφανώσει το έγκλημα. Όχι αδερφοί μου.
Πρέπει να είναι πλέον στο βάθος της διαφοράς. Αλλά μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και τα ηθικά στοιχεία. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που κρατούν τον ηθικό νόμο. Και αυτοί σχηματίζουν μια κοινή γνώμη. Λοιπόν, ποιος επαινεί, ποιος μπορεί ποτέ να επαινέσει έναν αλκοολικό, ποιος ποτέ μπορεί να εγκομιάσει έναν ανήθικο, ποιος ποτέ μπορεί να εκθιάσει έναν άνθρωπο φιλάργυρο και πλεονέκτην. Όχι. Έχει λοιπόν υπάρχει ηθική γνώμη, η οποία θέτει φράγμα μπροστά στον αμαρτωλό. Και η ηθική ντρέπεται πολλές φορές, ο αμαρτωλός ντρέπεται. Μπορεί τον Θεό να μην το φοβείται, αλλά την κοινωνία την φοβάται. Την κοινωνία την ντρέπεται. Αλλά όταν όμως προχωρήσει, όταν η αμαρτία προχωρήσει, τότε δεν την κάνει πλέον ο αμαρτωλός. Προχωράει η αμαρτία. Καταρχάς την κάνει μυστικά την αμαρτία ο αμαρτωλός. Αλλά όταν πλέον την κάνει πολλές φορές, τότε πλέον γίνεται εξετσίποτος, γίνεται ανελής, γίνεται ανέφικος. Την αμαρτία πλέον την κάνει παρησία. Την αμαρτία την περιφέρει παρησία. Την αμαρτία την δελάει παρησία. Θέτε παράδειγμα. Παράδειγμα. Να τον. Πόσο χρονό είναι. 60 χρονών. 65 χρονών. Πόσο χρονό είναι. Είναι κύριος. Έχει κατάστημα. Έχει φίρμα. Είναι δικηγόρος. Είναι γιατρός. Είναι καθηγητής. Έχει μεγάλο αξίωμα. Κατέχει ύψιστο αξίωμα. Μάλιστα. Είναι οικογενειάρχης. Το μεγαλύτερο από όλα. Το μεγαλύτερο από όλα. Είναι οικογένεια. Έχει πιάσει σπίτι. Τον Στεφάνο στην εκκλησία. Τον Στεφάνο στον Ιάγγελο. Έδωσε υπόσχεση, επίσημον υπόσχεση, ότι σε και μόνο και αιώνιος. Ιερών συμβόλων συνέγραψε. Δεν συμβόλων της γης. Και έχει παιδιά. Έχει κορίτσι παντριά. Έχει αγόρι. Είναι οικογενειάρχης. Μετά τι συμβαίνει. Έμπλεξε ο ταλέπορος. Έμπλεξε στα δίχτυα μιας μεγέρας. Μιας διαφορμένης γυναικός. Και από την ώρα εκείνη, σιγά, κρυφά συναντάται δεξιά και αριστερά στα προάστια που έγιναν επίσημα πορνεία. Τα όρση της Ελλάδος έγινε επίσημα πορνεία. Συναντάται δεξιά και αριστερά. Και καταρχάς προσπαθεί να κρύψει το έσχος του. Αλλά κατόπιν πλέον γίνεται ανεδής. Δεν το έχει τίποτα. Να τη βάλει στην κούρσα. Να πάει από εδώ. Να πάει από εκεί. Να νοικιάσει ιδιαίτερο δωμάτιο. Πολυκατοικία. Να διαλύει το έσχος. Άντρα μου, τι κάνει, φωνάζει η γυναίκα. Δεν ακούει. Πώς είναι, δεν ακούει. Πατέρα, τι μας κάνει, μας ντροπιάζει. Φίλε, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι φωνάζουν. Ανέστητο. Δεν λαμβάνει καθόλου. Δεν ακούει καθόλου την ο ανέστητος. Ο αμαρτωλός, ο αμετανόητος, δεν λαμβάνει υπόψη το κατηγορό της κοινωνίας. Ο αμετανόητος όμως, ο αμαρτωλός, δεν ακούει, δεν σβήνει την φωνή, την κοινή γνώμη. Διότι έχει μεθύσει. Έχει μεθύσει, είναι φοβερό. Υπάρχουν μερικοί που μεθούν με το κρασί, αλλά αυτοί είναι ολίγοι. Υπάρχουν άλλοι που μεθούν με το κατεραμένο κρασί της αμαρτίας. Οι μεθύοντες ανεπίνουν. Λέγει ο προφήτης, αλίμονος αυτούς που μεθύουν χωρίς το κρασί. Και όταν μεθύσουν αυτοί, όπως ο μεθυσμένος, χάνει τις αισθήσεις του και δεν γνωρίζει πού βαδίζει. Έτσι και αυτοί ως μεθυσμένοι παραπέμπουν δεξιά και αριστερά. Ο αμαρτωλός, ο μετανόητος, δεν ακούει την φωνή της κοινής γνώμης, η οποία απευθύνει το κατηγορό. Ο αμετανόητος ακόμα αμαρτωλός δεν ακούει, αγαπητέ μου, τι άλλο δεν ακούει. Δεν ακούει την φωνή της συνειδησεώς, η οποία διαμαρτύρεται, όπως είπα προλίγου, όταν διαπράττεις την αμαρτία. Η φωνή της συνειδησεώς είναι κάτι τρομερό. Η φωνή της συνειδησεώς είναι απόδειξη ότι υπάρχει ουρανός, ότι υπάρχει ο άνθρωπος, ότι επλάστηκε άλλο κόσμο. Άπιστη! Πώς θα εξηγήσει το φαινόμενο αυτό που λέγεται φωνή της συνειδησεώς? Η φωνή της συνειδήσεως διαμαρτύρεται. Η φωνή της συνειδήσεως έκανε τον Κάιν. Που εφώνασε τον αδελφό του. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και έτρεμε, σαν το φίλο έτρεμε ο Κάιν. Αλλά και αυτή η φωνή της συνειδήσεως σύει τον κόσμο, τον αμαρτωλό. Υπάρχουν και σήμερα ο Κάιν. Υπάρχουν. Από τους Κάιν, τους συγχρόνους Κάιν, εκείνος ο Κάιν ένα εφώνευση. Ένα. Υπάρχουν σήμερα Κάιν. Σύγχρονο Κάιν. Πόσους φωνεύσε. Πόσους. Θα προσιάσω δύο Κάιν, συγχρόνους Κάιν. Ο ένας Κάιν μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Ο Θεός να φυλάξει. Σε τρία δευτερόλεπτα ένας Κάιν, σύγχρονος Κάιν. Ο Κάιν, ο επιστημονικός Κάιν. Διότι ο άλλος Κάιν ήταν αγράμματος.
Με καμιά πέτρα τον σκότωσε. Με καμιά γροθιά τον σκότωσε. Τον έπνιξε, δεν μας λέει η Γραφή, λεπτομέρειες. Αλλά ήταν αγράμματος, αστοιχείωτος, πρωτόγονος. Οι παπανάστεκτος που το λένε οι άνθρωποι. Ήταν αγράμματος, ήταν καν αγράμματος. Που δεν πήγε σε σχολεία, δεν πήγε στα πανεπιστήμια, δεν εμορφώθηκε με την επιστήμη την καταπληκτική. Αλλά ήταν ο Κάιν ο αγράμματος. Προτιμώ τον Κάιν τον αγράμματο. Ιδού τώρα παρουσιάστηκε ο Κάιν, ο επιστημονικός Κάιν. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ποιος? Θα διαβάσατε φοβερά πράγματα. Αυτά να πιστεύετε. Αυτό να πιστεύετε. Πάρτε, βάλτε φωτιά και κάψετε τα βιβλία της αθείας και απιστίας. Διαβάστε το Άγιο Ευαγγέλιο. Εάν θα μείνει. Ουρανοί και γη παραλέψονται. Είδα λόγια μου παρέλθωση. Το διαβάσατε? Το διάβασα και έπρεξε. Τι? Ο πιλότος εκείνος που επέταξε μια μέρα απάνω σε μια πόλη της Ιαπωνίας και απάνω από μια σχισμή και φύλαγε την πόλη ένα σύννεφο, ένα σύννεφο του Θεού, και προσπάθησε τον βαρδιστικό αεροπλάνο να ανακαλύψει την πόλη και δεν μπορούσε. Και ξαφνικά ένας εφιάστατος πιλότος διέκρινε μια σχημή του νέφους και μέσα από τη σχημή του νέφους έκανε άγμα, έκανε βύθισμα του αεροπλάνου και βρέθηκε πάνω από την πόλη και έριψε τη βόμβα του ατόμου. Όση φορά ο χρήμα. 100.000 άνθρωποι σε 3 δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν. Πήγε στην Αμερική, υποδοχή μεγάλη, παράσιμη, δενεκέδες, άχρηστη, όλα αυτά. Τον προήγαγον, δώσανε σύνταξη στρατηγού και αεροπόρου μεγάλου. Είχε χτίσει βίλες, παντρεύτηκε, έφτιαξε οικογένεια. Μια νύχτα ξύπνησε. Πήγε η γυναίκα του να τον παρηγορήσει. Βλέπω στο δωμάτιό μου φαντάσματα. Γέμισε το δωμάτιο φαντάσματα. Γυναίκα μου, δεν μπορώ να ησυχάσω. Φαντάσματα γέμισε. Ποια τα φαντάσματα? Ήταν όλοι νεκροί της. Όλοι νεκροί. Της πόλεως εκείνης της Ιαπωνίας που εμποβάβησε. Χιλιάδες. Και του φωνάζανε. Κι άκουε φωνή. Δολοφόνε, δολοφόνε. Από σένα άρχισε η καταστροφή του κόσμου. Και αυτός μεν αισθάνθηκε την μετάνοια. Αισθάνθηκε τον κλονισμό που έφερε στον αυτόν του ιδέα ότι έριψε τη βόμβα και κατέστρεψε Κάιν αυτός, ο επιστημονικός αυτόν Κάιν, εξήλυψε από το πρόσωπο της γης μυρολόγιον πόλη. Το αισθάνθηκε αυτό. Και τώρα είναι σε ψυχιατρίο και προσπαθούν να τον ιατρέψουν με τα ηλεκτροσόκ, αλλά δεν διατρέπεται η ενοχή του ανθρώπου με ηλεκτροσόκ. Η ψυχιατρή είναι όχι ψυχιατρή, αλλά κάτι χειρότερο. Δεν έχω καιρό να το αναπτύξω το θέμα αυτό, διότι η ψυχιατρή χωρίς τη συμμαχία με τον ιερέα είναι δολοφόνη. Μόνο ο ψυχίατρος, εάν συμφωνήσει με τον ιερέα και κάνει συμμαχία με τον ιερέα, μπορεί να θεραπεύσει τον κόσμο. Δεν θεραπεύονται με ηλεκτροσόκ. Το έκανε ηλεκτροσόκ, αδύνατο να θεραπευτεί. Βλέπω φαντάσματα. Μιλιώδες φαντάσματα. Νεκροί. Οι οποίοι δολοφόνε. Πήγε το αίμα του αδελφού. Και αυτός μένει σαν. Αλλά ένας άλλος Κάιν, επιστημονικός Κάιν, ο οποίος τι έκανε? Όχι 100.000. Τι εγκλήματα είδε η γη. Πω. Μωρέ, 1000 φορές να ήμαθα αγράμματοι. Σαν τους παππούδες μας που είχαν λιχνάρια. Μεδαλιά. 1000 φορές. Αν πρόκειται ο άνθρωπος να γίνει επιστημονικός εγκληματίας, 1000 φορές πίσω στον άγριο πολιτισμό. Ένας άλλος επιστημονικός Κάιν της εποχής μας, τι έκανε. Έφτιασε, τα ξέρετε, έφτιασε φούρνους, όχι για να ψήνει καρβέλια για τους στόχους, όχι για να παρασκευάζει φαγητά, όχι για να κάνει μπισκότα για τα παιδιά, αλλά έκανε φούρνους, επιστημονικούς φούρνους. Και μέσα στους επιστημονικούς φούρνους, στα περιβόητα κρεματόρια που θα μείνουν το έσχος του 20ου αιώνα, μέσα στα κρεματόρια εκείνα, στους φούρνους αυτούς, εφώνευσε, διέλυσε, έκαψε και έβγαινε ο καπνός. Έβγαινε, μήπως είναι αυτό που λέει η Αποκάλυψη, ότι θα δείτε καπνό, λέει, να βγαίνει καπνός. Έβγαινε καπνός και μόνο με την ατμόσφαιρα. Καπνός μέρα νύχτα έβγαινε καπνός από τις καμινάδες αυτές του φούρνου, του σατανικού αυτού φούρνου. Ήτανε ο δολοφόνος των Εβραίων της Εβραϊκής Φυλής. Μέσα στους φούρνους, στους επιστημονικούς φούρνους, εκάηκαν πόσους. Ο ένας με τη βόμβα του ατόμου, σε λίγα δευτερόλεπτα, εσκότωσε 100.000 ανθρώπους. Ο άλλος εσκότωσε μέσα στα κρεματόρια και δικάζεται. Ανέστητος, γελάει. Τραβάει το χιβαράκι του. Αδιάφορος, ανέστητος. Εσκότωσε πώς. 1 εκατομμύριο ευρώ, ολόκληρο φιλί. Και αυτός είναι ο μετανόητος. Είναι ο μετανόητος, δεν αισθάνεται τίποτα.
Ιδού αγαπητοί μου, και επιρρώθη και εξεπιρρώθη στα σημέρα μας η αποκάλυψη του Ιωάννου που λέγει «Κι ού μετερώησαν και δεν θα μετανοήσουν δια τους φόβους των, δια τα εγκλήματά τους τα μεγάλα». Ο αμετανόητος αμαρτωλός δεν ακούει την φωνή της κοινωνίας, το κατηγορό της κοινωνίας. Ο αμετανόητος αμαρτωλός δεν ακούει τη φωνή της συνείδησης του. Ο αμαρτωλός, τι, δεν ακούει κάποια άλλη φωνή. Ποια φωνή, ποια είναι η φωνή? Είναι η φωνή που προέρχεται, βγαίνει η φωνή αυτή. Λαλεί ο Θεός δια της κοινωνίας. Λαλεί ο Θεός δια της συνειδήσεως. Λαλεί όμως ο Θεός δια μια ισχυρά σάλπιγγος. Ποια είναι η άλλη σάλπιγγα? Δεν ακούς. Σου φωνάζει η κοινωνία, δεν μετανοείς. Σου φωνάζει η γυναίκα, τα παιδιά. Δεν ακούς. Τι, δεν ακούς. Θα λαλήσει άλλη σάλπιγγα. Πιο μεγάλη σάλπιγγα. Λαλεί ο Θεός πως? Δια των εκτάκτων γεγονότων της ιστορίας. Λαλεί ο Θεός δια των εκτάκτων φυσικών φαινομένων. Μάλιστα κύριε. Ποια είναι τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα? Μπας και νομίσατε ότι αυτό το φλούδι που κατοικούμε δεν έχει απέντη. Πασίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ούτε τα πάντα κατασκευάζει Θεός. Εάν με πείσεις, αν με πείσω ότι αυτός, αυτή εδώ η εκκλησία εκτίστηκε έτσι, αν με πείσω το σπίτι σου φύτρωσε έτσι, αν με πείσω το ρολόγιο που έχει την τσέπη σου φύτρωσε έτσι, τότε και εγώ θα πιστώ ότι αυτό το ρολόγιο του κόσμου έχει λέξει. Υπάρχει δημιουργός, υπάρχει θεία διπλώνια, υπάρχει κριτής, υπάρχει ένας ο οποίος κυβερνά τον κόσμο και στην παράμεινα αυτού κυβερνά ολόκληρο την γη. Λοιπόν, ομιλεί ο Θεός. Ομιλεί ο Θεός για εκτάκτων φυσικών γεγονότων. Και ποια είναι τα έκτακτα γεγονότα? Ποια είναι τα έκτακτα γεγονότα? Ποια είναι? Είναι οι κυκλώνες. Είναι η τριτσιβία η μεγάλη. Είναι τα ηφαίστεια. Είναι οι σεισμοί. Μάλιστα. Σεισμοί. Δι' αυτών όλων μας ειδοποιεί ο Θεός και μας φωνάζει μετανοείτε. Και έχουμε στα τελευταίους καιρούς, στις τελευταίες μέρες μας, έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις. Εδώ στην πατρίδα μας έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις. Να αναφέρω μόνο 2-3. Την ημέρα μη γελάστε κανείς, γιατί έχετε μια τάση. Σας προλαβαίνω. Την ημέρα που μια πόλη στην Πάτρα οργίαζε με τον καρναβαλό της, την ημέρα αυτή στις 11 η ώρα μου το έλεγε σήμερα άνθρωπος της Πάτρας, εσύστη ελαφρά ολόκληρος η πόλη, και έχασαν την διάθεσή τους εκεί πέρα και λέγανε μήπως μας τα λένε καλά οι ιεροκήρυκες. Ελάλης ο Θεός δια σεισμού ελαφρού, προειδοποίησεως άνθρωπε, εξόφησε το χρέος σου, διότι έρχομαι ταχύ. Και δεν είναι μόνο ο σεισμός που συνέβη την ίδια ημέρα του καρναβάλου στην πόλη των Πατρών, αλλά και κάτι άλλο. Σε απόσταση ολίγων χιλιόμετρων από τα Σπάτρας που οργίαζε κατά τρόπον απαραδειγμάτιστο. Σε ολίγα απόσταση από τα Σπάτρας, κοντά στα περίφημα εργοστάσια που εξόδεψε εκατομμύρια των εκατομμυρίων το κράτος μας για να δημιουργήσει τεχνητών πολιτισμών, κοντά στα εργοστάσια τα ηλεκτρικά του Γλάφκου, εκεί κοντά μια νύχτα, τι νύχτα ήταν εκείνη, εβούησε κάτω η γη, έτρεμε κάτω η γη και άνοιξε κάτω χάσμα η γη και κατρακυλούσαν κοτρόνια και βράχια και δέντρα ολόκληρα και σπίτια, και μόλις πρόλαβαν με γυμνοί άνθρωποι να βγουν μέσα από αυτά, άνοιξε η γη. Είναι φυσικό φαινόμενο, φυσικό. Πώς έγινε το φυσικό αυτό φαινόμενο? Εμένα ρωτάς, εμένα τον αμαρτωλό ιερομόναχο Αυγουστίνο ρωτάς, έχει στο σπίτι σου Αγία Γραφή. Δεν ρωτάς την Αγία Γραφή να σου πει πότε άλλοτε άνοιξε η γη. Άνοιξε κάποτε η γη. Το ξέρετε ότι άνοιξε η γη? Άνοιξε η γη και κατάπιε, του ρούβηξε. Μέσα σε ένα μινούτο, μέσα σε ένα λεπτό, τους άνοιξε η γη και τους κατάπιε και τους έχωσε βαθιά και τους σκέπασε. Άντε τον ευρύς. Ποιο πότε άνοιξε η Αγία Γραφή, σας ρωτώ, εσείς που διαβάζετε με ανοίχτα την Αγία Γραφή? Δεν είναι έτσι αγαπητοί μου, που διαβάζετε με ανοίχτα την Αγία Γραφή? Λοιπόν, πού βρήκατε ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στην Αγία Γραφή υπάρχει παράδειγμα ότι άνοιξε η γη και τους κατάπια, τους έγινε ρουφίχτρα η γη? Πού είναι? Είναι εκεί που λέγει ότι δυο, ο Δαθάν και Αβυρών,
δεν άκουσαν το Θεό, δεν υπήκουσαν στα λόγια του Μωυσέως. Και επειδή δεν υπήκουσαν στο λόγο του Θεού, δεν υπήκουσαν στα λόγια του δούλου του Μωυσέως, άνοιξε γη και κατέφυγε τον Δαθάν και Αβυρών. Νέοι αποστάτε, νέοι Αβυρών και Δαθάν, πού φύγετε της οργής του Θεού? Φοβάμαι, αδέρφια μου, φοβάμαι. Διότι αυτά τα παραδείγματα που λέγει η Αγιογραφή, ότι άνοιξε γη και κατέφυγε τη γη, φοβάμαι, αδέρφια μου, κάποια μέρα, κάποια νύχτα, εκεί που κοιμούμεθα επάνω, μέσα στα κρεβάτια μας, αυτή η γη να συστεί, να γίνει ρουφήκτρα, να μας ρουφήξει όλους μέσα στο χάος της ανομίας και αμαρτίας. Λαλεί ο Θεός για τον εκτάκτο γεγονότο. Α, δεν διαβάσατε ένα άλλο, ένα άλλο. Τα σημεία πυκνώνονται, πυκνώνονται. Και έρχονται σεισμοί και σεισμοί, όλα τα σημεία πυκνώνονται στη γενεά μας. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Εμείς οφείλουμε να διακηρύξουμε ότι ο Θεός λαλεί στην γενιά μας δι' εκτάκτων γεγονότων της φύσεως. Δεν το μάθατε? Εδώ παρακάτω, κοντά στα Δωδεκάνησα, είναι ένα ευλογημένο νησάκι. Μικρό νησάκι ευλογημένο. Ονομάζεται Νήσυρος. Απάνω εκεί έχει μια κορυφή, ένα βουναλάκι. Και το βουναλάκι αυτό καθόταν φρόνημα. Τώρα τι είδαν? Μια μέρα οι ψαράδες και οι βοσίκοι κοιτάζουν. Κοιτάζουν να βγει καπνός από πάνω από την κορυφή του βουνού. Προς τιμή φανταστήκανε ότι κάποιος σοπάνος ανέβηκε πάνω στην κορυφή και έβαλε φωτιά. Δεν ήταν η φωτιά. Ένα ηφαίστειο που ήταν 2.000, 3.000, 4.000 χρόνια σβησμένο, άνοιξε και βγάνει καπνό. Και τρόπος και φόβος κατέλαβε ολόκληρα το Δωδεκάνησα από τον καπνό που ανώθρωστη εκ των βαθέων αυτού. Θα ανοίξουν τα ηφαίστεια, θα ανοίξει η γη, θα μας καταπεί η γη για τις αμαρτίες ημών, για τα εγκλήματα ημών, για την ασέβεια ημών, για τις πορνείες ημών, για τα σμιχεία ημών, για τα στενορκεία ημών, για τα σκουλοπάς ημών. Δαθανέωτεροι, πού φύγουμε της οργής του Θεού? Ο αμετανόητος, αμαρτωλός, είναι κοφός, δεν ακούει το κατηγορό της κοινωνίας. Δεν ακούει τη φωνή της συνείδησης του. Ο αματωνόητος αμαρτωλός δεν ακούει την φωνή των εκτάκτων γεγονότων της φύσεως. Τι λέγω. Ο αματωνόητος αμαρτωλός αμαρτάνει όλο τον χρόνο. Έλα επιτέλους άνθρωπο. Σταμάτα. Άλογο αχαλήλωτο. Που σε κεντρίζει ο διάβολος. Σταμάτα επιτέλους. Φτάσε μεγάλη της Σαρακοστής. Σταμάτα. Άρχι. Κάνε μια διακοπή. Κάνε μια διακοπή 40 μέρα. Αφρισμένο άλογο. Αφινιασμένο άλογο. Αμαρτωλός. Που το κεντρίζει στα πλευρά του ο διάβολος. Τρε. Ως το πριν. Σταμάτα επιτέλους. Έφτασαν οι Άγιες ημέρες. Τίποτα. Και τα Αγίας ημέρες. Σταμάτα. Αμετανόητος. Και τα Σκυριακάς ακόμα. Αμετανόητος ακόμα. Και τα μεγάλα εορτάς. Αμετανόητος ακόμα και ασυγκίνητος. Και τη μεγάλη Παρασκευή που χτυπάνε νεκρικά και σήμερα κρεμάσαι επί ξύγου. Και τότε είναι. Αδελφοί μου, θυμούμε από τα 30 χρόνια που πυρετώ αμαρτωλός εγώ τον κύριο μας Ιεροκήρυκας, θυμούμε τρεις αμετανοήτους αμαρτωλούς, των οποίων το τέλος είναι το άθλιο. Μεγάλη Παρασκευή, το ένα στο Μεσολόγγιο, το άλλο απέξω με το Μεσολόγγιο, το άλλο στα Γιάννενα. Μεγάλη Παρασκευή. Και ο ένας επιδεικτικός, γιατρός αυτός, περίμενε τη Μεγάλη Παρασκευή για να αποδείξει, να βρει την ώρα κατά την οποία, τη στιγμή που όποιος είπε ο Κύριος σου διψώ και όποιος υποτίστη, αυτός πήγε και ήπιε το γάλα του στο κεντρικότερο ζαχαροπλαστείο της πόλης. Αμετανόητος, ανέσχυτος, όχι διότι είχε ανάγκη, διότι είναι ασθενής. Και τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται. Αν δεν το έκανε αυτός από ασθένεια, διότι το γεμάτος υγεία, το έκανε για να προφρονήσει τον εσταυρωμένο. Αμετανόητος αμαρτωλός. Άλλοι. Χτυπούσαν νεκρικά οι καμπάνες της Μεγάλης Παρασκευής. Έβγαινε ο επετάφιος. Πάσα καρδία και πάσα φύσης. Και αυτοί χτίσεις ακόμα δεν είχε. Και αυτός ο αμετανόητος αμαρτωλός τι έκανε? Κατέβασε τα ρολά του καταστήματός του. Και κλείστηκε μέσα στο κατάστημά του και μετρούσε τα 300 αργύρια του Ιούδα. Και απέθανε από συγκοπή επάνω στα 300 αργύρια του Ιούδα. Αμετανόητος αμαρτωλός. Ο λίγων πρώτου πολέμου, στην κατούνα της ξηρομέρου. Πάνω στο χωριό αυτό το ευλογημένο. Διότι παντού μπήκε το μυράκι και μπήκε μέσα η διαφράχεια σε αιθεία. Ο λίγα σήμερα στη. Άθροι που δεν πιστεύαν τίποτα απολύτως. Περίμεναν την ημέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή. Την ημέρα που είχε υφίσει πενθύ με τον κύριο Έργα. Χριστιανοί αυτοί βαπτισμένοι, περίμεναν την ημέρα αυτή τι να κάνουν, να βάλουν στη σούβλα αρνί
και να στηρίξουν το σίδερο της ούβλας επάνω στον τοίχο του ιερουβήματος για να ξεφτελίσουν τη θρησκεία του Ναζωραίου. Αμετανόητη αμαρτωλή. Ούτε σταυρός, ούτε ανάσταση, ούτε θαύματα, ούτε τίποτα. Και ο ίδιος ο Σταύρος, ο Χριστός αρχόταν στον κόσμο, δεν θα μετανοούσαν, θα τον σταυρώνανε ακραίο. Ο αδελφοί μου, η ώρα πέρασε. Με ασθενή χρώματα του λόγου, προσεπάθησε να ζωγραφίσω μπροστά στα μάτια σας την εικόνα του μετανοήτου. Εύχομαι κανείς από εσάς που με ακούει εδώ στην εκκλησία, κανείς από εσάς δεν είναι μετανόητος. Κανείς να μην έχει αυτή την πόρτα της καρδίας, περί της οποίας απόψε ομίλησα. Αλλά τελειώνοντας, επιθυμώ να προσθέσω μία τελευταία πινελιά και να κλείσω το απόψινό μου κήρυγμα. Εάν με ρωτήσετε με τι ομοιάζει ο μετανόητος, δεν βρίσκω παράδειγμα στη γη. Πάω κάτω στην κόλαση να βρω παράδειγμα. Κάτω στην κόλαση. Ελάτε, αδελφέ μου. Ελάτε, κατέβουν κάτω στην κόλαση. Ελάτε. Πού θα βρούμε παράδειγμα μετανοήτου? Αλλά πού τον κατέβουμε στην κόλαση, ας πετάξουμε ψηλά επάνω στα άστρα του ουρανού να δούμε το πρώτο αστέρι. Διότι δεν είναι μόνο τα αστέρια αυτά τα φυσικά, υπάρχουν και τα πνευματικά αστέρια. Υπήρχε ένα αστέρι κοντά στο τρίτο ουρανό, κοντά στο θρόνο του Θεού, το λαμπρότερο αστέρι, από τα λαμπρότερα αστέρια. Ήταν ο Αρχάγγελος, ήταν όπως ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ, ήταν ο Σφόρος. Και έπεσε ο Σφόρος, έπεσε. Έπεσε το αμάρτημά του, η περηφάνεια. Και έγινε διάβολος Σατανάς. Από τότε που έπεσε, πόσα χρόνια περάσανε? 10.000 χρόνια, 15.000 χρόνια. 10.000 χρόνια περάσανε, 20.000 χρόνια θα περάσουν, 30.000 χρόνια θα περάσουν. Θα κυλάνε οι ποταμοί τα ρεύματά τους, θα ανατέλει ο ήλιος, νέα κοσμογονία και νέα πλανήτη θα δημιουργούνται μέσα στο άπειρο. Όλα θα μεταβάλλονται. Ο Σατανάς είναι μετάβλητος. Ο Σατανάς είναι μετανόητος. Ο Σατανάς δεν λέει το ήμαρτο. Ω χριστιανοί μου, ανεφώνει ένας διδάσκαλος της αρχαίας εκκλησίας, κορυφαίος θεολόγος. Ω, λέγει ο Οριγένης. Ω, εάν ο διάβολος. Ω, εάν ο διάβολος. Έλεγε το ήμαρτον. Εάν το λέει το ήμαρτον διάβολος, αμέσως θα γίνονταν άγγελος. Αλλά δεν το λέει. Δεν μπορεί να το πει το ήμαρτον. Και όχι μόνο δεν λέει το ήμαρτον ο διάβολος. Θεέ ημάρτησα. Θεέ υπερηφανεύτη. Δώσ' μου την πρώτη σου δόξα. Όχι, δεν το λέει το ήμαρτον. Παραμένει διάβολος. Αμετανόητος. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτός δεν μετανοεί, όχι μόνο από τα χείλη του διαβόλου, του ασφόρου, δεν βγαίνει η λέξη σήμαρτον, αλλά δεν αφήνει τον άνθρωπο να πει το ήμαρτον. Πω, 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 πω. Τίποτα άλλο ο διάβολος δεν μισεί, όσον δεν θέλει να ακούσει από τον αμαρτωλόν, το ήμαρτον. Άμα πει το ήμαρτον, τον διέ στο διάλο, τον διέ στο διαλύς, δεν μπορεί να σταθεί ο διάβολος. Όπου ακούει το ήμαρτον, γκρεμνίζεται το κάστρο του διαβόλου. Πέφτει η βασιλεία του διαβόλου. Δεν το αφήνει. Το ήμαρτον, αδελφοί μου. Δι' αυτό, αδελφοί μου, ορθώς είπε ένας πατέρας της Εκκλησίας, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, κήρυξη της μετανοίας, δεν θα μας δικάσει ο Θεός. Όχι τα δέχτε μου. Όχι τα δέχτε μου. Δεν θα μας δικάσει ο Θεός, διότι αμαρτάναμε. Διότι το αμαρτάνι είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο το αμαρτάνι. Και μία ημέρα ακόμη να ζήσω επί της γης. Δεν μπορεί να είμαι αμαρτωλός, δεν μπορεί να είμαι άγιοι. Όχι. Και Αντώνη, και Παχώνη, και Βασίλη, και μεγάλα πνεύματα είναι αμαρτωλά. Οι πάντες ζούμε. Ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, είσαι Χριστός, είσαι ο Θεός Πατρός αμήν. Πλην του άλλου, Κύριος και Λόγος είπα τα αμαρτωλή. Δεν θα μας δικάσει ο Θεός, διότι δεν μετανοούμε. Θα μας δικάσει ο Θεός, διότι δεν μετανοούμε. Το μεν αμαρτωμέν, αμαρτάνι είναι ανθρώπινο. Το δε μεν είναι διπλάσιο και τη αμαρτία είναι σατανικό. Ώστε ο μετανόητος ομοιάζει με τον διάβολο, με τον Σατανά. Αδελφοί μου, τα ακούσαμε αυτά. Δεν τα είπαμε απλώς ως φιλολογία. Δεν τα είπαμε απλώς για να σας διασκεδάσουμε εδώ. Τα είπαμε ενώπιον Κυρίου, ενώπιον Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Σας καλώ, σας ελπίζω, μετανοείτε. Ο λίγος χρόνος είναι μετανοημένοι. Να πλησιάσουμε τα άχρηστα μυστήρια, την θεία κοινωνία, να εορτάσουμε την ανάσταση του Κυρίου. Έτσι του φτάσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων και ψαλών των απαύσεως, Κύριε δόξα σου.